Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε και που στηρίζετε και εσείς το συσίτιο πάντοτε με την ενημέρωση προς τον κόσμο. Είναι γεγονός πράγματι ότι για μία ακόμη φορά είχαμε μία ζημιά. Είναι γνωστό ότι βρισκόμαστε μέσα σε προκάτ και αυτό συνεπάγεται με ό,τι πιο αρνητικό υπάρχει, διότι ιδίως τώρα μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού, που οι θερμοκρασίες είναι υψηλές, τα ψυγεία τα οποία αυτά έχουμε, τα οποία δεν είναι και επαγγελματικής χρήσεως, αλλά απλής οικιακής χρήσεως, παθαίνουν συνεχώς ζημιές. Δεν είναι η πρώτη φορά, πολλές φορές μας έχει συμβεί, απλώς τώρα πετάξαμε και αρκετά κρέατα, μεγάλη ποσότητα, πάνω από 500 κιλά, γιατί μάλλον τα ψυγεία πρέπει να είναι τα δύο ψυγεία που μας χάλασαν να έγινε η ζημιά προς το μεσημέρι. Επομένως, εμείς αντιληφθήκαμε την άλλη μέρα το πρωί, είχαν χαλάσει τα κρέατα και δεν ήταν δυνατόν να τα χρησιμοποιήσουμε. Είναι αυτό που 7-8 χρόνια τώρα παρακαλούσαμε την πολιτεία και τον Δήμο και την Περιφέρεια να γίνει ένα καινούριο κτίριο, ώστε να λυθούν όλα αυτά τα προβλήματα και να μας δώσει την δυνατότητα αυτό το κοινωνικό έργο να το αναπτύξουμε πολύ περισσότερο. Να εντάξουμε από τους 150 ανθρώπους που συντηρούμε τώρα ακόμα περισσότερους, δίνοντας την δυνατότητα. Αυτά υπάρχουν βέβαια. Ευτυχώς δεν έγινε μεγαλύτερη ζημιά. Έχουν συνέχεια, συμβαίνουν. Απλώς, ξέρετε, όταν σε έναν χώρο λειτουργούν μικρό χώρο 8 ψυγεία, τα μοτέρ δεν δουλεύουν όλο το 24ωρο, δουλεύουν, ξαναδουλεύουν. Έτσι είναι η λειτουργία τους. Δεν είναι εύκολο τον εθελοντή να γίνει αντιληπτό στα 8 ψυγεία, αν ένα ψυγείο δεν λειτουργεί, να το αντιληφθεί και να το διορθώσουμε αμέσως. Συμβαίνουν αυτά. Είναι ένα έργο το οποίο θα μείνει αυτό, θα είναι ένα στολίδι για τον Άφλιο, διότι αυτό το κτίριο το οποίο γίνεται από την περιφέρεια με τις μελέτες τις οποίες είχε χρηματοδοτήσει ο Δήμος Ναυπλιαίων, θα είναι ένα κτίριο που δεν θα είναι μόνο η κουζίνα. Όταν λέμε κτίριο συσιτίου, μην νομίζει ο κόσμος αν είναι ένα απλό κτίριο και θα έχουμε μέσα 10 κατσαρόλες και τίποτα άλλο. Θα υπάρχει ματιοθήκη, θα υπάρχει χώρος εστίασης για να μπορούν να φάνε οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν που να φάνε και να μην τρώνε στα παγκάκια. Ας είναι αλλοδαποί, εμείς αγκαλιάζουμε όλους, δεν διαχωρίζουμε ποτέ κανέναν και δεν διαχωρίσαμε μέχρι τώρα κανέναν. Θα είναι ένας χώρος που θα γίνονται ιατρικές εξετάσεις με κινητές μονάδες από τα μεγάλα νοσοκομεία των Αθηνών που θα έρχονται και που δεν μπορούν να τις εξετάσεις να τις κάνουν στα δύο νοσοκομεία τα οποία έχουμε τώρα. Αλλά θα είναι και ένας πολυδιάστατος και κοινωνικός χώρος. Δεν θα είναι ένα κτίριο που θα έχει μόνο κατσαρόλες για φαγητό. Και αυτό θα το έχει, αλλά θα έχει πολλά περισσότερα πράγματα. Πατελευθερή, η ζημιά που έγινε. Μιλήσει στη λειτουργία στο συσίτιο. Ναι, ήταν η απώλεια για μας. Τώρα 500 κιλά κρέας και παραπάνω είναι απώλεια. Εμείς δεν έχουμε κάποια δυνατότητα οικονομική άλλη, δεν παίρνουμε κάποια επιχορήγηση από το κράτος. Ό,τι δίνει το Ταμείο της Ευαγγελίστριας και η αγάπη του κόσμου που προσφέρει είτε φέρνοντας τρόφιμα είτε δίνοντας κάποια χρήματα. Γι' αυτό οι ανάγκες πάντοτε είναι μεγάλες. Και έτσι και το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να κάνει μια λαχιοφόρο αγορά. Σύμφωνα με τους νόμους που επιτρέπει αυτήν την αχιοφόρο αγορά, παρουσία δύο δικηγόρων κατά την ημέρα της κληρώσεως, ώστε κάποια δώρα που κάποιοι άνθρωποι που είχαν την ευγενή καλοσύνη να μας δώσουν, τα βάζουμε στον διαγωνισμό. Όποιος θέλει, αξίας 2 ευρώ, μπορεί με αυτόν τον τρόπο να ενισχύσει το συσίτιο. 2 ευρώ είναι ένα ποσό για κάποιον που μπορεί να μείνει τίποτα. Για μας από στα 2 ευρώ είναι ένα πιάτο φαγητό και παίρνοντας ένα λαχνό, να ξέρει ότι έδωσε ένα πιάτο φαγητό εκείνη την ημέρα σε κάποιον που το έχει ανάγκη. Η κλήρωση πότε θα γίνει? Θα είναι 20 Σεπτεμβρίου 2020, 10:30 το πρωί.